οι πολιτικοί έχουν καθήκον να δημιουργούν αισιοδοξία και ελπίδα και οι επιχειρηματίες δυστυχώς πρέπει να βλέπουν την πραγματικότητα. Τι θέλετε να πείτε? Θέλω να πω ότι σίγουρα υπάρχουν οι προοπτικές να πάνε τα πράγματα καλά. Δεν μπορούμε όμως σε καμία περίπτωση να είμαστε σίγουροι ούτε να θεωρήσουμε κάτι δεδομένο, γιατί τα πράγματα αλλάζουν κάθε μέρα και κινούμαστε στα τυφλά, κινούμαστε με ένα μόνιμο άγχος ότι αύριο για παράδειγμα μπορεί να έχουμε ραγδαία επιδείνωση και τα πράγματα να αλλάξουν. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το εξής. Βλέπουμε ότι η σεζόν συνεχίζεται, προχωράει. Βλέπουμε ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον η μετάλλαξη Δέλτα, η οποία έχει τρομάξει όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν δημιουργεί θανάτους και νοσηλείες, δεν επιβαρύνει το σύστημα υγείας, το οποίο είναι κάτι το θετικό. Βλέπουμε παράλληλα ότι ο κόσμος ο οποίος έρχεται, από τις χώρες οι οποίες έρχεται, είναι ευχαριστημένος, άρα λειτουργεί σωστά η παροχή υπηρεσιών από τα ξενοδοχεία, από το προσωπικό, από τους επιχειρηματίες, άρα όπως και πέρσι υπάρχει ένας θετικός αντίκτυπος από αυτούς οι οποίοι τελικά φτάνουν εδώ. Άρα λοιπόν αυτά είναι κάποια δεδομένα. Αυτό το πράγμα το οποίο μας προβληματίζει είναι ότι το ποσοστό εμβολιασμού είναι πάρα πολύ χαμηλό, είναι δραματικά χαμηλό, τόσο και στους εργαζόμενους στον τουρισμό αλλά και γενικότερα στην κοινωνία, και τα κρούσματα ανεβαίνουν. Αυτός είναι ένας συνδυασμός ο οποίος χτυπάει καμπανάκια στις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες μας στέλνουν επισκέπτες. Και το άλλο που βλέπουμε είναι ότι κάποιες βασικές μας αγορές συνεχίζουν να παραμείνουν κλειστές. Δηλαδή η Αγγλία, παρόλο που ήρε την καραντίνα, ουσιαστικά αν ξεκινήσουν να έρχονται οι Άγγλοι από τα τέλη του Ιούλη και μετά, μιλάμε για 2 μήνες, σίγουρα θα βοηθήσει η έλευσή τους, αλλά σίγουρα τα νούμερα θα είναι πάρα πολύ περιορισμένα εκ των πραγμάτων πρακτικά. Η Σκανδιναβία, η Ρωσία παραμένουν ακόμα κλειστές ουσιαστικά. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν την εξής εικόνα. Δίνουν την εικόνα ότι μέχρι σήμερα προχωράμε με μια συγκρατημένη αισιοδοξία, κάθε μέρα που περνάει είναι κέρδος, αλλά είμαστε και προετοιμασμένοι για μια ραγδαία επιδείνωση αύριο το πρωί, κάτι το οποίο δεν μας επιτρέπει ούτε να εφησυχάσουμε ούτε να χαλαρώσουμε. Μα ούτε ο Υπουργός μιλάει για εφησυχασμό και χαλάρωση σε αυτό το σημείο που το λέτε. Άρα λοιπόν η μόνη σας η διαφορά από ό,τι καταλαβαίνω είναι στο ότι η αισιοδοξία δεν έχει τοποθετηθεί ως συγκρατημένη αισιοδοξία. Ακριβώς. Αυτό το οποίο λέει ο Υπουργός σίγουρα και έχει απόλυτο δίκιο, είναι ότι το βασικό στοίχημα είναι η ποιότητα, άρα να μπορέσουμε αυτούς τους πολλούς συλλήγους όποιοι έρχονται να φύγουν ευχαριστημένοι, είναι πάρα πολύ βασικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του στο γεγονός ότι αναφέρει ότι η ποιότητα σε συνδυασμό με την υγειονομική πρακτική και με τους υγειονομικούς κανόνες οι οποίοι τσιγούνται, που είναι πάρα πολύ βασικό. Από εκεί και πέρα όμως να μιλάμε τώρα για αριθμούς, αν θα πάμε καλύτερα ή χειρότερα από πέρσι, και να θεωρήσουμε ότι οι Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν βάλει 2 πτήσεις και είναι ελάχιστα τα νούμερα ότι θα αλλάξουν την παρτίδα, εκεί θα διαφωνήσω. Αυτό λοιπόν το οποίο μένει να δούμε είναι το εξής. Λογαριασμό θα κάνουμε στο τέλος υποχρεωτικά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για προβλέψεις, και όποιος μιλάει για προβλέψεις, είτε για ευείονες είτε για δυσείονες, ουσιαστικά είναι λόγια του αέρα. Πάμε μέρα με τη μέρα, δεν μπορούμε να πάμε διαφορετικά. Βλέπω το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιούλη και τουλάχιστον φαίνεται μια δυναμική παρά τις απώλειες αγορών, είναι θετικό. Το μόνο πρέπει να προσευχόμαστε είναι να βγει το καλοκαίρι αξιοπρεπώς, χωρίς παρατράγουδα, και ουσιαστικά να περάσει το μήνυμα ο κόσμος να εμβολιαστεί για το καλό το δικό του και για το καλό όλης της κοινωνίας και του τουρισμού, για να μπορέσουμε να έρθουμε σταδιακά σε μια κανονικότητα. Είναι μονόδρομος αυτό.